Γεια σας φίλοι μας. Σήμερα θα συνεχίσουμε την κατασκευή του BoeBot από αυτό που είχαμε αφήσει στο προηγούμενο τεύχος. Θα προσθέσουμε πάνω στο BoeBot μία σύρματη κάμερα έτσι ώστε με προκαθορισμένες κινήσεις ή με τη χρήση των αισθητήρων το BoeBot να κινείται στο χώρο και να μας μεταδίδει εικόνα αυτό που βλέπει. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι πάρα πολύ απλά. Μία μικρή ασύρματη κάμερα, μία μπαταρία και ένας δέκτης για αυτή την κάμερα. Τέτοιες κάμερες πουλάνε στα μαγαζιά στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις με τιμές από 40 έως 60 ευρώ. Όπως βλέπουμε το ρομποτάκι μας, το πιο εύκολο σημείο να τοποθετήσουμε την κάμερα είναι μπροστά. Και για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε λίγο θερμοκόλληση. Περνάμε λοιπόν τα καλώδια της τροφοδοσίας. Στο BoeBot μας έχουμε αυτή τη φορά τις κεραίες του για να αντιλαμβάνετε τα εμπόδια. Έχουμε τους δύο πομπούς και δέκτες των υπερήθρων, πάλι για να αντιλαμβάνετε τα εμπόδια χωρίς επαφή όμως. Δύο LED για να βλέπουμε και οπτικά τα ερεθίσματα που λαμβάνει από το περιβάλλον. Ένα βομβητή για να μας ειδοποιεί και με ήχο για τα τυχόν εμπόδια που θα βρει. Έχουμε ήδη προσαρμόσει και την κάμερα και είμαστε έτοιμοι να το προγραμματίσουμε. Συνδέουμε το BoeBot με τη USB θύρα ενός υπολογιστή. Ανοίγουμε το διακόπτη στη θέση 1, δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε και τα σέρβο. Και από την εφαρμογή μας, πατώντας το F9 ή το βελάκι του προγραμματισμού, στέλνουμε το πρόγραμμα στο μικροεπεξεργαστή και βλέπουμε πως αντιδρούν τα LED. Δεν κινείται τώρα το BoeBot διότι ο διακόπτης είναι στη θέση 1, που σημαίνει δεν πηγαίνει ρεύμα στα δύο σέρβο που βρίσκονται από κάτω. Εάν σας φαίνεται ο κώδικας για να προγραμματίσετε το BoeBot πολύμπλοκος, η Parallax έχει βγάλει και κάποια εφαρμογή η οποία με πολύ εύκολο και γραφικό περιβάλλον μπορούμε να προγραμματίσουμε το BoeBot. Περιλαμβάνει δύο καταστάσεις λειτουργίας, μία για αρχαρίους και μία για προχωρημένους χρήστες. Θα δούμε λίγο για τους αρχάριους χρήστες τι συμβαίνει. Μας βγάζει ένα παράθυρο που μπορούμε να επιλέξουμε τις διάφορες κινήσεις που θα κάνει το ρομπότ, τα actions. Εδώ βλέπουμε να κινείται το ρομπότ μπροστά, πίσω, δεξιά στροφή ή αριστερή στροφή, περιστροφή γύρω από τον εαυτό του δεξιά ή αριστερά, επανάληψη και σταμάτημα. Για να προγραμματίσουμε μία από αυτές τις κινήσεις, πάρα πολύ απλά διπλοπατάμε το εικονίδιο και αυτή η κίνηση προστίθεται σε μία λίστα στο αντίστοιχο παράθυρο. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε για αυτή την κίνηση είναι να τροποποιήσουμε, να μεταβάλουμε το χρόνο κίνησης. Από 1,2 δευτερόλεπτα μπορούμε να το αυξήσουμε σε όσα δευτερόλεπτα θέλουμε. Μετά μπορούμε να προσθέσουμε μια άλλη κίνηση, μια περιστροφή αντίστροφη και στο τέλος ένα loop. Στο loop του λέμε σε ποιο βήμα θα επανέλθει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στο πρώτο. Οπότε έχουμε μια διαρκή κίνηση του ρομπότ. Μπορούμε επίσης να έχουμε ενεργοποιήσει και τους αισθητήρες έτσι ώστε όταν
κάποιο εμπόδιο βρεθεί μπροστά στον BoeBot, αυτό να σταματήσει πατώντας αυτό το checkbox. Αφού έχουμε ρυθμίσει και τη σηριακή μας θύρα, είμαστε έτοιμοι να στείλουμε το πρόγραμμα από το γραφικό περιβάλλον της Parallax στο BoeBot. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε το κουμπί Go και το πρόγραμμα κατεβαίνει στο μικροεπεξεργαστή μας. Για να δοκιμάσουμε τον BoeBot φύλακα, θα το βγάλουμε έξω.